Είσοδος τώρα σε μεγάλα δωμάτια, στα οποία κυριαρχεί το λευκό και αποχρώση του γκρίζου, με τον άνθρωπο σε πρώτο πλάνο. Ο λόγος για τη νέα δουλειά του Αχιλλέα Πιστώνη, με τίτλο «Εντός εαυτού», η οποία παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες στη Θανάσης Φρυσίδας Γκάλερι. Πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα του ίδιου χαρακτήρα σε μια προσπάθεια του καλλιτέχνη να ερμηνεύσει τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου. Η έκθεση διαρκεί μέχρι τις 28 Απριλίου. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Εντός εαυτού» και είναι στην ουσία μια ενότητα έργων με κεντρικό θέμα τον άνθρωπο. Σκοπός ήταν να δώσω έμφαση στην ανθρώπινη φιγούρα αλλά ταυτόχρονα και στην εσωτερική του πλευρά του ανθρώπου, την ψυχολογική του πλευρά κατά μία έννοια. So many feelings pent up in here. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς σχόλιο αυτό που κάνω. Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που αντιδράει διαφορετικά. Τον τα κατάφερε ένα άλλο θέμα, αλλά το προσπάθησε. Τον Αχιλλέα τον γνώρισα πριν από 5 χρόνια. Είδα τη δουλειά του για πρώτη φορά όταν ήταν 28 χρονών και αμέσως θέλησα να συνεργαστούμε. Πιστεύω ότι είναι από τους πιο υποσχόμενους ανερχόμενους καλλιτέχνες στον χώρο της ζωγραφικής. Και αμέσως δημιούργησε και μία προσωπική σχέση μαζί του. Αυτό που εμένα με προκαλεί είναι ότι παντρεύει μαζί με την figurative, την ανθρωποκεντρική ζωγραφική του και στοιχεία συμβολισμού και δεν φλιαρεί. Για μένα δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να με απασχολήσει αυτή τη στιγμή πέρα από τον άνθρωπο. Δηλαδή είτε είμαι εγώ ως άνθρωπος, είτε οι φίλοι μου, οι γύρω μου. Οπότε έτσι κι αλλιώς στον άνθρωπο εστιάζω και ζωγραφικά δηλαδή και εικαστικά γενικώς. Αυτό με ενδιαφέρει ό,τι κι αν βλέπω γύρω μου σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Οπότε κι εγώ εκεί θα πήγαινα. Βρίσκομαι σε όλα τα έργα μέσα. Έτσι κι αλλιώς για να ζωγραφίσω κάποιον πρέπει να τον ξέρω τόσο καλά έτσι ώστε να δω πράγματα δικά μου πάνω σε αυτόν. Η διαδικασία του να γίνει ένα έργο είναι ο λόγος που ζωγραφίζει κανείς. Είναι πολύ προσωπική η δουλειά του και είναι ένα ψυχογράφημα. Το χαρακτήριζα δικό του. Παίζει με το στοιχείο της μοναξιάς όχι μόνο σε επίπεδο υπαρξιακό, αλλά σε επίπεδο συναισθηματικό. Αυτό που θέλω να θίξω να είναι η ηρεμία που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον χώρο, τον υποτιθέμενο. Το «Εντός εαυτού» μας καλεί να δούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να μπορέσω κάποιος να δει τον εαυτό του σε κάθε μορφή ή σε κάποια μορφή. Με κάποια από αυτές τις μορφές να ταυτιστεί. Να νιώσει ότι ήταν κι αυτός εκεί κάποια στιγμή. Τέλος και για σήμερα για το σημείο Art. Απόλυσα μας εδώ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και προσοχή στις κακοτεχνίες.